Πάμε σήμερα να κάνουμε ένα τέλειο νηστίσιμο γλυκάκι του ψυγείου, εύκολο, γρήγορο, με λίγα υλικά, είναι νόστιμο, όπως όλα μας τα γλυκά, έτσι, ε? Αυτό είναι. Ας δούμε τα υλικά και πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, με την κρεμούλα μας θα ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε στην κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, θέλουμε να ζεσταθεί το γάλα μας. Γάλα αμυγδάλου, μαζί με τη ζάχαρη, γιατί έχουμε πει η ζάχαρη κάνει ένα φιλμ κάτω από το γάλα και δεν το αφήνει να πιάσει. Οπότε τη βάζουμε μαζί, θέλουμε να αρχίσει να ζεσταίνεται. Πάμε τώρα, θα βάλουμε σε ένα μπολ. Έχω εγώ εδώ πέρα από το γάλα φυλάξει 200 γραμμάρια, 100 με 200 γραμμάρια, για να αραιώσουμε το corn flour. Τέλειο το corn flour. Έλα, αγάπη. Και σιγά σιγά θα ρίχνουμε μέσα το γάλα, διότι δεν θέλουμε, άμα το ρίξουμε όλο μαζί, θα κάνει κόμπους και εμείς δεν θέλουμε να κάνει κόμπους, γι' αυτό και το βάζουμε εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά το ρίχνουμε και ανακατεύουμε, να αρχίσει να δημιουργείται ένας χυλός. Ένας ωραίος χυλός. Και τα τυχώματα. Ανακατεύουμε καλά, θα δείτε ότι στην αρχή θα αρχίσει να μαζοποιείται. Θα σας δυσκολέψει το ανακάτευμα, μετά συνεχίζουμε κανονικά. Θα δημιουργηθεί μια μάζα κάτω, ξύνουμε καλά. Δεν θέλουμε να κολλήσει τίποτα μέσα. Θέλουμε να ομογενοποιηθεί όλο. Τα αφήνουμε εδώ πέρα, στην άκρη. Και πάμε τώρα, θα φέρουμε ένα πυρέξ. Ωραιότατο, όπως πάντα χρησιμοποιούμε. Μ' αρέσει να βλέπω το γλυκό ψυγείο, ρε παιδί μου, απ' έξω πως είναι. Το γουστάρω. Και έχουμε τώρα εδώ πέρα μπισκότα τύπου digestive. Χρησιμοποιώ αυτά γιατί μου αφήνουν μια πολύ πιο ωραία γεύση μέσα στο γλυκό. Ταιριάζουν, ρε παιδί μου. Και τα βουτάμε στο γάλα, γάλα αμυγδάλου. Δηλαδή έχουμε βάλει 1,5 κιλό γάλα αμυγδάλου συνολικά για να κάνουμε την κρέμα και το υπόλοιπο γάλα αμυγδάλου το χρησιμοποιούμε για να βουτήξουμε τα μπισκότα. Επειδή αυτά τα μπισκότα είναι στρογγυλά, εννοείται να βλέπετε εδώ δεν πάει, δεν παίρνει. Οπότε κόβουμε, βουτάμε και καλύπτουμε το κενό. Αυτό είναι πολύ ωραίο να βάλετε τα παιδάκια να το κάνουν. Γενικότερα, η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο βίντεο με την καραντίνα. Yeah. Το πρώτο βίντεο με την καραντίνα. Να μου γράψετε από κάτω πώς περνάτε. Γιατί εμείς εδώ πέρα μένουμε στο σπίτι και δημιουργούμε. Φτιάχνουμε γλυκά. Φτιάχνουμε γλυκά. Γλυκά φτιάχνουμε. Μην ξεχάσετε να το πω ότι φτιάχνουμε γλυκά, ρε παιδί μου. Αν δεν το πω. Γενικά να σας πω ότι τα νηστίσιμα γλυκά, επειδή το βλέπω αρκετά γενικά. Και ο κόσμος, κάποιος κόσμος το ξέρει, κάποιος άλλος δεν το ξέρει. Η φυτική κρέμα γάλακτος, γιατί λέω πολλά γλυκά που κάνει ο κόσμος και λέει νηστίσιμα και με φυτική κρέμα γάλακτος και με σφολιάδες και τέτοια. Η φυτική κρέμα γάλακτος δεν είναι νηστίσιμη. Η φυτική κρέμα γάλακτος μπορεί να είναι από φυτικά λιπαρά, αλλά έχει μέσα διάφορα προϊόντα γάλακτος. Έχει γάλα, έχει πρωτεΐνη γάλακτος, άμα διαβάσετε από πίσω τα υλικά. Οπότε στην ουσία δεν είναι νηστίσιμη. Τώρα. Η σφολιάτα, εντάξει, νομίζω όσοι ασχολούνται ξέρουν ότι φτιάχνεται από βούτυρο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο η σφολιάτα να γίνει χωρίς βούτυρο, με μαργαρίνη θα γίνει πολύ άγευστη. Δηλαδή δεν έχει νόημα ύπαρξης, λόγω, με μαργαρίνη. Μέσα η ζύμη θέλει γάλα, είναι ολόκληρη διαδικασία. Γενικά πρέπει να διαβάζετε από πίσω τα υλικά σε κάθε τι που χρησιμοποιείτε, άμα θέλετε να είσαστε καλά. Η νηστεία μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν ότι ξέρω εγώ κάποιο προϊόν είναι νηστίσιμο ή δεν είναι. Οι vegan π.χ. είναι πάρα πολύ μελετημένοι και ξέρουν τι είναι και τι δεν είναι σχεδόν πάντα. Οπότε τα αποφεύγουν. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ πέρα. Έχει αρχίσει να ζεσταίνει. Θέλω να βάλετε μέσα το μείγμα με το corn flour και ανακατεύουμε. Τώρα θέλω να μου το έχετε σε μέτρια φωτιά, δηλαδή αν το 9 είναι το max σας, τότε στο 6, αν το 3 είναι το max, τότε στο 1,5, 1 με 1,5, όχι πολύ. Γιατί είναι και πιο δυνατά, αυτά που έχουν max το 3 είναι πιο δυνατά, τα παλιά. Και να βάλουμε και λίγο ξύσμα λεμονάκι μέσα, έτσι. Θέλω να δώσει λίγη οξύτητα,
Θα βάλουμε και λίγο χυμό. Σας έχω πει, δεν θέλω να μου παίρνετε από το ξύσμα το λευκό, γιατί αυτό πικρίζει. Το λεμόνι να είναι ακέρωτο, δεν θέλουμε να έχει κερί από πάνω. Τώρα που είμαστε στο σπίτι, είναι ευκαιρία να κάτσουμε να φτιάξουμε. Βασικά, δεν πρέπει να το βλέπουμε ότι είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι. Πρέπει να το βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Π.χ. το να μαγειρέψουμε. Πολλοί κόσμοι θέλουν να μάθουν να μαγειρεύει ή να φτιάχνει γλυκά, ειδικά τα γλυκά που τα θεωρείται και δύσκολα. Πολλοί τα θεωρείται δύσκολα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Με μια καλή συνταγή που θα πετύχει σίγουρα. Αν ακούσεις ακριβώς τα μυστικά, εμείς από κάτω από τη συνταγή, από το βίντεο, γράφουμε αναλυτικά στην περιγραφή όλα τα υλικά. Σας δίνω και τα tips, extra tips που μπορεί να βρω εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, να σκεφτώ και τα λοιπά, κάτι extra που να μην το στοχοποιηθώ. Θα τα έχω όλα από κάτω αναλυτικά. Πάντα. Και αν κάτι το θεωρώ αρκετά σημαντικό, σας το βάζω και το καρφιτσόν από κάτω με σχόλιο για να το δείτε όλοι. Λοιπόν, η κρέμα μας είναι έτοιμη. Κλείνουμε το μάτι. Εγώ θέλω να βάλω και λίγο λεμόνι μέσα. Λίγο χυμό λεμονιού. Μόνο μέσα, όχι πάνω μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάρει λίγη γεύση ακόμη όξινη. Και πάμε τώρα να ρίξουμε τη μισή κρέμα πάνω τα μπισκότα. Με προσοχή, γιατί είναι πιο ρευστή η κρέμα αυτή και πιο ελαφριά, τη βλέπετε, λόγω του γάλακτος που έχει. Οπότε με προσοχή το ρίχνουμε από πάνω, τη μισή κρέμα θα τη βάλουμε τώρα και την άλλη μισή πιο μετά, μόλις κάνουμε και τη δεύτερη στρώση από τα μπισκότα. Πάμε τώρα να ποτίξουμε πάλι μπισκότα. Εννοείται τώρα ότι καλύπτουμε όλα τα κενά και αν δείτε εδώ πέρα έχει αρκετά. Γενικά είναι στρογγυλά αυτά τα μπισκότα και είναι λίγο πιο δύσκολο. Τώρα αν εσείς δεν θέλετε το digestive και θέλετε να βάλετε μπισκότο τιμπέρ, μπορείτε να βάλετε και μάλιστα και με σοκολάτα. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε τιμπέρ με σοκολάτα και okay, πιστεύω θα είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι του αρέσει. Έτσι, πες τα. Μίλησε και η παραγωγή. Η παραγωγή μας είναι πολύ σοβαρή. Η παραγωγή έχει άποψη. Έχει άποψη, λέει. Πάμε τώρα να βάλουμε από πάνω την υπόλοιπη κρέμα. Απαλά. Με προσοχή. Δεν θέλουμε να ανέβουν στην επιφάνεια τα μπισκότα μας. Οπότε τη ρίχνουμε σιγά σιγά, με χαμηλή ροή, γύρω γύρω. Τέλεια. Τώρα, τι σας λέω πάντα, μεμβρανούλα για να μην πιάσει από πάνω πετσούλα. Μπράβο. Εξπέρ θα τους κάνω εδώ πέρα μέχρι να φύγουμε. Σεμινάρια. Κάνουμε σεμινάρια πραγματικά. Γιατί δεν θέλουμε να πιάσει πετσούλα και μετά να νιώθουμε πετσούλα στο στόμα, αλλά όχι. Λοιπόν, να κουμπάει πάνω, να εφάπτεται. Καίει! Εντάξει, ναι. Τώρα, δεν μου το βάζετε ψυγείο. Δεν μου το βάζετε ψυγείο γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε το ψυγείο. Είπαμε, δεν βάζουμε ζεστά πράγματα στο ψυγείο, γιατί θα ανεβεί η θερμοκρασία του ψυγείου. Ενώ είναι χαμηλή, αυτό έχει ψηλή θερμοκρασία. Θα χαλάσουμε τη θερμοκρασία του ψυγείου και μπορεί να χαλάσουμε και άλλα προϊόντα που έχουμε μέσα. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά το βάζουμε στο ψυγείο λίγο να παγώσει. Θα πάρει σίγουρα 2 ωρίτσες στάνταρ, δηλαδή μπορεί και λίγο παραπάνω για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν κάνει ζέστη απ' έξω, θα αργήσει λίγο παραπάνω. Και μετά μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο ώστε να το απολαύσουμε κατευθείαν μόλις βάλουμε και το γλασάρισμα. Έχω φέρει εδώ πέρα τώρα εγώ ένα που έχω φτιάξει από χθες. Το έχω αφήσει να παγώσει για να το γλασάρουμε. Θα δείτε τώρα τι θα βάλουμε. Έχω εδώ πέρα μαρμελάδα, φράουλα. Έτσι, μαρμελαδίτσα φράουλα, ωραία. Θα ρίξουμε μέσα λίγο χυμό λεμόνι. Ανακατεύουμε. Θέλουμε να τα ανακατέψουμε καλά. Γιατί ξέρετε, αυτές μέσα στο βάζο είναι λίγο
γίνονται σαν ζελέ. Πώς να το εξηγήσω μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγες ώρες, μετά από λίγες μέρες βασικά. Όσο καιρό είναι στον ντουλάπι εκεί πέρα, τι να κάνουμε. Δεν είναι αρκετά ρευστό. Εκτός και αν είναι σπιτική. Οι σπιτικές συνήθως παραμένουν πιο ρευστές. Να μπορούμε να την απλώσουμε, θέλουμε. Σιγά σιγά, κουταλιά κουταλιά, βάζουμε λίγο και απλώνουμε. Αυτή εδώ έχει και κομματάκια φράουλας πάνω, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Απαλά δεν θέλουμε να τραυματίσουμε την κρέμα μας που έχουμε από κάτω. Μην μας πάθει τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, το απλώνουμε σιγά σιγά. Ωραία, τέλειο είναι, το βλέπετε. Μοιάζει λίγο με cheesecake, καμία σχέση με μεταξύ. Όχι, βασικά στην εμφάνιση μοιάζει, εντάξει, και μέσα η δομή του είναι παρόμοια, απλώς δεν έχει τυρί προφανώς. Λοιπόν, και να το δοκιμάσουμε. Θα πάρω το αγαπημένο μου πιάτο. Είναι λατρεία μου αυτό το πιάτο, το βλέπετε. Κάθε φορά δεν πρώτα λέω. Ήταν επιτυχιών, λέει η άλλη. Αχ, πάρουμε και ένα μαχαιράκι να κόψουμε. Πάλι θα βασανιστούμε για το πρώτο κομμάτι, αυτό το πρώτο το κομμάτι. Λοιπόν, να χωράει εδώ μας νοιάζει. Άμα χωράει εδώ είμαστε τέλεια. Οπ. Έλα. Όπα. Είχε και ηχητικό τώρα από το γλυκό. Είδατε, δεν κάνω μόνο εγώ. Και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Πιάνει, Βασίλη μου. Βλέπετε τι αφράτο που είναι. Πολύ δροσερό. Και ελαφρύ. Και η μαρμελάδα τέλεια, ταιριάζει τέλεια από πάνω. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε και άλλη μαρμελάδα, πιστεύω. Δηλαδή. Βίσινο, εσύ που έχεις τρέλα. Βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Τι άλλο θα μπορούσα να βάλω. Ό,τι θέλετε από μαρμελάδα από πάνω. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Like στο βίντεο αν σας άρεσε. Στείλτε το και στους φίλους να το δουν τώρα που καθόμαστε να φτιάξουμε και τίποτα έτσι να φάμε. Γιατί μόνο τρώμε. Θα βγούμε και ακτένιστοι. Και χοντροί. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.